Να ευχηθούμε σιδερένιος, περαστικά. Φαντάζομαι έχετε αναρρώσει πλήρως, κύριε Τζέλο, σωστά. Είστε στον χώρο εργασίας σας πλέον. Έχετε επιστρέψει. Ναι. Ευχαριστώ πολύ για τις... Περάσετε λοιπόν μια περιπέτεια υγείας, αντιμετωπίζοντας τον κορονοϊό, μια ασθένεια που ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο. Μεταφέρετε μας, αν θέλετε, την εμπειρία σας. Πριν από πόσο καιρό μάθατε ότι είστε θετικός στον κορονοϊό και πόσο σοβαρά περάσατε την ασθένεια αυτή? Αρρώστησε πρώτα η γυναίκα μου, εμφάνισε πυρετό. Μια μέρα μετά εγώ. Πήγαμε στο νοσοκομείο, κάναμε τις εξετάσεις και τα λοιπά, μοριακά τεστ, ναι, αλλά και τα rapid τεστ. Δεν έβγαιναν αμέσως, δεν έβγαιναν γρήγορα. Ήμασταν και οι δύο θετικοί. Μας δώσαν οδηγίες να μείνουμε στο σπίτι και να παίρνουμε φάρμακα, αντιβιώσεις και τα λοιπά. Η γυναίκα μου το ξεπέρασε εύκολα. Εγώ όμως δεν έπεφτε ο πυρετός, σε μένα δεν έπεφτε ο πυρετός και αναγκάστηκα μετά από 8 μέρες να πάω στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Και έμεινα άλλες 8 μέρες. Τα συμπτώματα που είχα εγώ ήταν μόνο πυρετός, πονοκέφαλος και μυαλγίες. Mm-hmm. Δεν είχα αναπνευστικά προβλήματα, βήχα και τέτοια. Δηλαδή, είχατε όμως έντονο, συνεχή και σε πολλές περιπτώσεις υψηλό πυρετό, έτσι. Ναι, υψηλός πυρετός, 38,8 με 39,1 εκεί μέσα, που είχε τρελάνει. Ναι. Τέλος πάντων, στο νοσοκομείο μετά από 3 μέρες, 12 του μηνός, 13 του μηνός, ο πυρετός έπεσε και δεν επανήλθε. Mm-hmm. Τα αντιπυρητικά, οι αντιβιώσεις, όλα αυτά, ο πυρετός δεν επανήλθε, έμενα άλλες μέρες, βγήκα στις 17. Από ό,τι φάνηκε, γνωρίζοντας και τους διπλανούς και τους άλλους που άκουγα σε όλους τα λάμους, εγώ ήμουν μάλλον από τις εύκολες περιπτώσεις, γιατί είχα μόνο το συγκεκριμένο σύμπτωμα. Δεν είχα αναπνευστικά, δεν είχα σχέση με τα πνευμόνια, δεν είχα σχέση με βήχα κτλ. Mm-hmm. Το περάσατε πιο ελαφρά από ό,τι άλλοι. Τι εικόνα είδατε στο νοσοκομείο? Νοσηλευτήκατε για αρκετές ημέρες. 8 μέρες ήμουν στο νοσοκομείο. Όλοι όσοι ήταν εκεί ήταν πιο βαριά από μένα. Είχαν αναπνευστικά προβλήματα, έπαιρναν οξυγόνο κτλ. Αλλά το νοσοκομείο είναι σε θέση σε όλους να παρέχει υπηρεσίες. Όλοι βγήκαν, όλοι έγιναν μια χαρά, επικοινωνούμε, γίναμε και φίλοι με αρκετούς που μιλάμε. Και με την ευκαιρία αυτή θέλω να πω ότι μην γκρινιάζουμε για το νοσοκομείο. Μην μας έτσι η ξενοδοχειακή εικόνα, η υποδομή και όλα αυτά μειώνουν το ουσιαστικό. Προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό είναι σπουδαία ιστορία. Άψογη γενική προσφορά, ενθαρρυντικοί λόγοι, μας ανέβαζαν την ψυχολογία, έκαναν τα πάντα για να γίνουμε εμείς καλά. Εγώ δηλαδή μετά από αυτά που έζησα, που έχω και παιδιά γιατρούς, mm-hmm, στην εκτίμησή μου έχουν ανέβει πάρα πολύ ψηλά το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και πρέπει να στηριχθεί το νοσοκομείο να γίνει ακόμα καλύτερο και όχι έτσι με το παραμικρό να μειώνουμε την σπουδαία προσφορά του. Δωρεάν δημόσια υγεία για όλους. Αυτό επιτελείται. Μάλιστα. Ωραία. Μάλιστα. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Και αυτό που θέλω, αγαπητέ Βαγγέλη, να πω ακόμα, ναι, είναι ότι αυτοί οι ελάχιστοι που δεν πιστεύουν, μην θέλουν να δουν φέρετρα στη γειτονιά τους για να πιστέψουν. Mm-hmm. Λογική απλή χρειάζεται και ορθή κρίση. Υπάρχει πρόβλημα όπως το περιγράφουνε και όπως αντιμετωπίζεται. Πρέπει να συμμορφωθούμε όλοι και να κάνουμε αυτά που μας υποδεικνύουν. Δεν ζητάνε και πολλά. Είναι γνωστά.